Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε για την υποχρέωση του άνθρωπου να εφαρμόζει το τέλημα του Θεού και η κυριαρχία του Θεού που έχει τελική απόφαση. Πρέπει να ξέρουμε τη διαφορά ανάμεσα στην ελεύθερη βούληση που έχουμε εμείς οι άνθρωποι και η κυριαρχία του Θεού που έχει τελική απόφαση. Επειδή αν το ξέρουμε αυτό, τότε θα είμαστε μέσα στην αλήθεια, δηλαδή θα ξέρουμε πώς θα περπατούμε και θα είμαστε προσεκτικοί πώς θα εφαρμόσουμε την ελεύθερη βούληση μας, επειδή η ελεύθερη βούληση έχει συνέπεια. Ναι, συνέπεια είναι πώς το εφάρμοζε κάθε άνθρωπο μπροστά στο Θεό που είναι αόρατο που βλέπει. Γι' αυτό όταν ο Θεό έδωκε στον άνθρωπο την ελεύθερη βούληση, σύμφωνα με την αλήθεια και την αγάπη του, ήταν για να εφαρμόζει αυτά που είναι σωστά στα μάτια του Θεού, δηλαδή τις εντολές του Θεού, επειδή αυτή είναι η υποχρέωση του άνθρωπου. Η υποχρέωση του άνθρωπου είναι να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, επειδή ο Θεός είναι ο δημιουργός, ο Θεός είναι αυτός που έχει κυριαρχία και είναι παντοκράτορα και είναι βασιλιά του βασιλιάδος, λέει το Ευαγγέλιο. Ο Θεός είναι βασιλιά του βασιλιάδος, αλλά ο βασιλιά έχει τελική απόφαση. Ο βασιλιά είναι που δίνει διαταγή. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που μας δημιούργησε και η υποχρέωση μας είναι να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Αυτή είναι σκοπό που μας έδωσε ο Θεός, την ελεύθερη βούληση. Γι' αυτό η ελεύθερη βούληση που έχουμε εμείς έχει μεγάλη ευθύνη. Πρέπει όλοι να ξέρουν αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγέλιου. Ναι, η ελεύθερη βούληση έχει ευθύνη. Ευθύνη μεγάλη, πολύ ακριβό πάνω σε κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο ότι κάθε άνθρωπο θα λάβει κρίση από το Θεό σύμφωνα με τα έργα του. Επειδή ο Θεός ερευνάει την καρδιά και τα νεφρά, δηλαδή ερευνάει τα πάντα και τα κίνητρα για να φέρει τελική απόφαση σαν δικαιοσύνη και κρίση. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπο συνεχίζει να μην κάνει το τέλημα του Θεού, ούτε να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού με την ελεύθερη βούληση που έχει, δεν έχει παρά μικρή ιδέα ότι θα γίνει ανατροπή. Ναι, ανατροπή θα έρθει από το Θεό σύμφωνα με την κυριαρχία του και τη στιγμή που δεν περίμενε ο άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπο συνεχίζει με το πείσμα να μην εφαρμόσει το τέλημα του Θεού και τις εντολές του. Γι' αυτό όλα αυτά που συμβαίνει στον κόσμο σήμερα, η κυριαρχία του Θεού, ναι, έχει φέρει ανατροπή, επειδή ο κόσμο είναι γεμάτη πείσμα. Πολλοί άνθρωποι είναι γεμάτη πείσμα μέσα στη θρησκεία και νομίζω ότι κάθε θρησκεία λέει «έχω πίστη μου, έχω πίστη μου». Όλη η πίστη που δεν είναι σύμφωνα με την αλήθεια του Θεού, τα πέφτουν, τα γίνει ανατροπή. Ο κόσμο τα επλαγού αυτά που τα βλέπουν και αυτή είναι η κυριαρχία του Θεού που τα φέρει τελική απόφαση, που τα φέρει ανατροπή σε όλα αυτά. Γι' αυτό πρέπει να φυλάξεις την ελεύθερη βούλησή σου, να ζητάει να αναγνωρίσει το τέλημα του Θεού και τις εντολές του Θεού να το εφαρμόζει. Ειδικά τώρα που άρχιζε συναγερμό από το Θεό να χτυπάει σε κάθε καρδιά και σε κάθε συνείδηση, επειδή κάθε καρδιά και συνείδηση άνθρωποι σήμερα έχουν απορία. Είναι όπως συναγερμό από το Θεό χτυπάει μέσα στη καρδιά του κάθε άνθρωπο σήμερα, σε όλα αυτά που συμβαίνει. Όμως αυτή είναι μόνο μικρή εμπετίμηση, δηλαδή προειδοποίηση από το Θεό. Αυτή είναι προειδοποίηση σαν συναγερμό από το Θεό. Μην τον αμελήσετε, μην τον αγνοείτε. Επειδή δεν έχετε ιδέα αν μπορεί αύριο να έχεις ακόμα αυτή την ευκαιρία που έχεις σήμερα. Κανείς δεν σου έδωσε εγγύηση. Επειδή η εγγύηση για τη σωτηρία δίνει μόνο ο Θεός. Αν ο Θεός δίνει μαρτυρία την εγγύηση τη σωτηρία μέσα στη καρδιά σου, τότε πρέπει να χαίρεσαι. Αλλά αν δεν σου έχει την δώσει ακόμα, τότε μην έχεις ελπίδα στον αέρα. Μην έχεις ελπίδα πουσενά ούτε πάνω σε έναν άνθρωπο. Ούτε εμβόλια δεν πρέπει να είναι σαν ελπίδα σου. Επειδή
αυτό που έρχονται, όπως μας λέει προφητικά μέσα στην Αποκάλυψη, είναι οδυνηρό. Όμως, ο Θεός δίνει ακόμα μικρή ανάπαυση όπως βλέπουμε τώρα, παρόλο που αυτό που συμβαίνει τώρα, ο κόσμος έχει απορία, όμως να το ξέρουμε αυτό και πρέπει να ξέρετε ότι είναι μικρή ανάπαυση. Ακόμα δεν άρχιζε τα κυρότερα. Έρχονται όμως, αλλά η ευκαιρία σου μπορεί να είναι σήμερα. Επειδή αν δεν έχεις εγγύσει, όπως σας είπα, από το Θεό, μην ελπίζεις πουσενά ούτε σε κανένα, πάνω σε κανένα άνθρωπο. Η ελπίδα σου πρέπει να στραφεί στο Θεό ολοκληρωτικά και συνειδητά, μέσα στη καρδιά σου. Ο Θεός είναι ένα και η αλήθεια είναι μία. Και η αλήθεια του Θεού δεν βασίζεται σε οποιοδήποτε θρησκεία που πιστεύει κάποιος. Επειδή δεν είναι εμείς οι άνθρωποι που τα υποκρεώνουμε το Θεό να δεκτεί αυτό που πιστεύουμε εμείς. Μάλλον είναι ο Θεός που υποκρέωνει εμάς να δεκτούμε αυτό που έβαλε εκείνο σαν διατάγματα για να έχουμε σωτήρια. Με άλλα λόγια, η κυριαρχία έχει ο Θεός για να αποφασίζει τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να έχουμε σωτήρια και όχι εμείς να δείχνουμε το Θεό τι θέλουμε εμείς να κάνουμε να μας δώσει σωτήρια, όπως οι άνθρωποι κάνουν σήμερα με πάρα πολύ διαφορετική πίστη που έχουν οι άνθρωποι σήμερα στον κόσμο, με τη θρησκεία του, με τη φιλοσοφία του, επειδή οι άνθρωποι λένε ναι, έχω την πίστη μου, δικό μου πίστη, δικό μου θρησκεία. Πρέπει να ξέρουμε, δεν είναι εμείς που τα αποφασίζουμε να φέρουμε κάτι και να λέμε Θεέ μου, δέξου, αυτή είναι που διαλέγω εγώ, είναι η πίστη μου. Όχι, αυτή είναι παράλογο, επειδή δεν θα γίνει ποτέ. Επειδή αν γίνει αυτό, δηλαδή ο άνθρωπο είναι που θα γίνει Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπο θα έχει κυριαρχία και όχι ο Θεό. Βλέπετε, πρέπει να βλέπουμε, πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια τι λέει. Επειδή αν ξέρουμε την αλήθεια και τον τρόπο σκέψη μας, θα είναι ακριβώς όπως λέει το Ευαγγέλιο και δεν θα σκεφτόμαστε παράλογα. Επειδή το παραλογισμό είναι όταν κάποιο άνθρωπο σκέφτεται εκτός την αλήθεια του Θεού και αρχίζει ο άνθρωπο να σκέφτονται παράλογο, δηλαδή κάτι που δεν είναι λογικό, κάτι που δεν είναι σύμφωνα με την αλήθεια του Θεού. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την αλήθεια για να μην μπορεί να σκεφτεί πλάγια, δηλαδή να μην σκεφτεί παράλογο κανένα, δηλαδή να μην σκεφτεί ανάποδα κανένα, διότι πολλοί άνθρωποι σήμερα το κόσμο σκέφτονται όπως θέλουν κάθε ένα και κάθε ένα νομίζει και με το πείσμα, με τη ιδέα, με τη φιλοσοφία του, με τον τρόπο του, νομίζει ότι ναι, όταν κάνει έτσι θα είναι σωστό. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι η κυριαρχία του Θεού είναι που έχει τελική απόφαση και όχι εμείς. Γι' αυτό πρέπει να υπακούμε, πρέπει να υποκρέωση του άνθρωπου είναι να εφαρμόζει την εντολή του Θεού. Η υποκρέωση σου και δικό μου είναι να εφαρμόζει με την εντολή του Θεού για να έχουμε σωτηρία. Αν κάνει την υποκρέωση σου σωστά, τότε δεν θα φοβηθείς, θα έχεις μαρτυρία από το Θεό για τη σιγουριά σωτηρία που σε περιμένει. Αλλά αν δεν τον έχει εφαρμόσει ακόμα, είτε η ώρα να συμπνήσει, να συμφιδιωτείς με το Θεό πριν γίνει αργά. Ναι, επειδή τα πράγματα που έρχονται μετά είναι κυρότερα. Επειδή προφητικά όλα είναι μέσα στην Αποκάλυψη. Αλλά ο Θεός με την αγάπη Του δίνει ευκαιρία. Με την ελεύθερη βούληση που έδωσε σε εμάς. Αυτή είναι η ευκαιρία του Θεού που δίνει στους άνθρωπους. Δηλαδή ο Θεός δίνει άνθρωπο σε ευκαιρία μεγάλη με την ελεύθερη βούληση. Γι' αυτό μην παίζετε με την ελεύθερη βούληση. Είναι ευκαιρία. Ευκαιρία μεγάλη που δίνει ο Θεός. Γι' αυτό όταν αναγνωρίζει την αλήθεια, θα καταλάβει τη σημασία την ελεύθερη βούληση ότι είναι αγάπη του Θεού. Επειδή αν δεν είναι και αγάπη, έπρεπε να μην δίνει καν ο άνθρωπο την ελεύθερη βούληση, έπρεπε γρήγορα, επειδή αυτό έχει δύναμη, να κρατάει την καρδιά του άνθρωπο και να κάνει ό,τι θέλει, λέει το Ευαγγέλιο. Ότι η καρδιά του βασιλένει το κέρι του Θεού, σαν ρεύματα νερό που θέλει ο Θεός στρέφει. Δηλαδή ο Θεός
Μπορεί να γυρίσει την καρδιά του άνθρωπου όπως θέλει σε κάποια στιγμή, σε κάθε στιγμή, σε όποτε θέλει να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός χωρίς να καταλάβει ο άνθρωπος τίποτα. Όμως, ο Θεός δεν κάνει αυτό πριν ο άνθρωπος εφαρμόζει αυτό με την ελεύθερη βούληση. Ο Θεός εδώ και την ελεύθερη βούληση και περιμένει ο άνθρωπος να κάνει την υποκρέωση του απέναντι στο Θεό. Σε περίπτωση που ο άνθρωπος δεν κάνει την υποκρέωση του, τότε ο Θεός που έχει τελική απόφαση γιατί έχει κυριαρχία, τα φέρνει τότε αυτό που θέλει. Δηλαδή την τελική απόφαση με τη δικαιοσύνη και η κρίση του. Γι' αυτό πρέπει να ξέρεις την ουσία, την ελεύθερη βούληση και μην παίζεις με αυτό. Επειδή θα σε φέρει σωτηρία ή θα σε φέρει καταδίκη. Αλλά εξαρτάται από την επιλογή σου. Τι θα διαλέξεις. Ο Θεός θέλει να σου δώσει χάρη. Αλλά περιμένει από εσένα. Περιμένει απόφασή σου. Είναι απόφασή σου που τα καθορίζει τι θα λάβεις από το Θεό. Είναι απόφασή σου. Δικαιοσύνη και κρίση είναι βάση στο τρόνο του Θεού και έλεο και αλήθεια προπορεύεται μπροστά του για να δώσει ο κάθε ένα σύμφωνα με αυτό που επέλεξε και έκαμε ο άνθρωπο και εφάρμοζε ο άνθρωπο. Γι' αυτό σήμερα, για σήμερα σας αφήνω εδώ ότι ο Θεός να σας ευλογεί.